Μωράκι, ξεκινάνε τα vlog μας. Αγάπη, ξεκινάνε τα vlog μας. Όχι ρε, και είμαι πάνω στον τέρμα. Τι γίνεται αυτό? Ποιος παίζει? Α, το Ολυμπιακός δεν βλέπεις? Δεν πηγαίνει, ξεκινάνε τα vlog μας, σήκω πάνω. Όχι ρε, καλά. Αναστασία, ξεκινάνε τα vlog μας. Κασπερέλα, ξεκίνησαν τα vlog μας. Γεια σας παιδιά, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο τελευταίο vlog μας. Ακούστε τι έπαθα σήμερα και με βλέπετε λίγο κάπως, δεν ξέρω αν φαίνεται και στη μούρη μου, αλλά ακούστε τι έπαθα. Σήμερα λοιπόν ήταν μία από εκείνες τις μέρες που ξύπνησα στις 4. Όταν ξυπνάω 4 το πρωί, γενικά εγώ όταν ξυπνάω μέσα στη νύχτα, αυτό το παθαίνω τώρα στην εγκυμοσύνη, το πάθαινα και στην εγκυμοσύνη της Αναστασίας, κάνω περίπου γύρω στις 2 ώρες να με ξαναπάρει ο ύπνος. Δεν ανοίγω κινητό, δεν ανοίγω τηλεοράσεις, δεν κάνω τίποτα, απλά προσπαθώ στριφογυρίζοντας το κρεβάτι να ξανακοιμηθώ. Σήμερα λοιπόν σηκώθηκα 4, που είναι η χειρότερη ώρα για να σηκωθεί κάποιος, καθώς εγώ γενικά γύρω στις 6 ξυπνάω για την ημέρα μου. Στριφογύριζα, κάποια στιγμή κατά τις 5 και 20 λέω, σήκω Νάνση, δεν έχει νόημα να παιδεύεσαι, δεν μπορείς να ξανακοιμηθείς. Σηκώθηκα, ήπια καφέ, έφαγα το πρωινό μου, πήρα τα χάπια μου και κατά τις 6:30-7 παρά με πιάσε μία δυσφορία, μία ζαλάδα, μία να μην μπορώ να πάρω ανάσα, δεν ξέρω τι ήταν αυτό το πράγμα. Έτσι αποφάσισα να πάω να ξαναξαπλώσω, ξάπλωσα και πρέπει να κοιμήθηκα και λίγο, αλλά όχι πολύ. Ξέρετε αυτό το 20 λεπτό napping που σου κάνει έτσι μια στις μπαταρίες. Και πραγματικά αισθάνομαι άλλος άνθρωπος. Ηρέμησα, η ώρα είναι 8, κοιμήθηκα έτσι, έστω αυτό το λίγο. Πραγματικά μου έδωσε, δεν ξέρω τι πράγμα ήταν αυτό. Γενικά έχω ζαλάδες στην εγκυμοσύνη και ίσως επειδή και σήμερα μπήκα στον 4ο μήνα, ίσως είναι και λόγω αλλαγής μήνα, γιατί πάντα στις αλλαγές μήνα έτσι κάτι παθαίνουμε. Τα αρμονικά μας δεν είναι στα καλά, τους κάνουν διάφορα, οπότε ίσως αυτή η δυσφορία να ήταν και από αυτό. Τέλος πάντων, όλα καλά, Παναγίτσα μου, μπορώ να ανασάνω ξανά και έχω να σας δείξω πραγματάκια. Αρχικά να πω ότι τελείωσα το, βλέπετε έχει μείνει ελάχιστο, το τόνερ από την Pixi, το Glow Tonic, το οποίο πραγματικά παιδιά είναι εξαιρετικό. Κοιτάξτε εδώ τι ωραίο ομοιόμορφο τόνο μου έχει κάνει. Μην βλέπετε τα σημαδάκια, είναι από παλαιότερη ακμή που δεν φεύγουν. Αλλά κοιτάξτε τι ωραίο δέρμα και τι φωτεινό, πραγματικά εξαιρετικό. Και θα σας το δώσω και στο Instagram στο διαγωνισμό, οπότε να πάτε να πάρετε μέρος, είναι φανταστικό. Και δεν είναι τυχαίο το ότι είναι και best seller προϊόν της συγκεκριμένης εταιρείας, το συγκεκριμένο. Είναι απίθανο, η καλύτερη τονωτική λοσιόν πραγματικά που έχω δοκιμάσει τα τελευταία χρόνια, είναι εξαιρετική. Και από σήμερα θα αρχίσω να δοκιμάζω τη Milky, την τρίτη λοσιόν που είχε μέσα το πακέτο, το οποίο άνοιξα να το μυρίσω και μυρίζει σαν γαρδένια, σαν εξαιρετικό. Το δεύτερο που θέλω να σας δείξω είναι ότι έβαψα νυχάκι. Είναι ένα κόκκινο με shimmer. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Δεν φαίνεται καθόλου. Δεν πειράζει. Ίσως γυρίσω την κάμερα μετά να σας το δείξω. Είναι από την εταιρεία Model Zone. Τα έβαψα μόνη μου, δεν πήγα κάπου. Είχα όρεξη χθες το απόγευμα και λέω, άντε φτιάξτε. Είναι και γιορτές, να τα χαρούμε. Και είναι μια εταιρεία που την είχαμε εμείς στο e-shop μας. Είναι από το εξωτερικό και έχω την αίσθηση ότι πλέον δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Γιατί και ο προμηθευτής μας είχε σταματήσει να τα φέρνει, αλλά είναι φανταστικό. Θα σας κάνω μετά την κάμερα, καθίστε να σας τα δείξω τώρα. Δεν ξέρω αν εστίασε τόσο καλά στο σίμερ που έχει μέσα. Είναι ένα κόκκινο τέλος πάντων με μπιρμπιλόνι σίμερ, το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ Christmasy. Και εχθές το απόγευμα μου ήρθε η μάσκα που σας έλεγα από το Project Soma,
και το Project Love που ήταν για τους άστεγους, παιδιά, έφυγε τη Δευτέρα και ήρθε χθες το απόγευμα, Τετάρτη απόγευμα. Δύο μέρες, η γενική ταχυδρομική, μπράβο. Μου ήρθε λοιπόν έτσι, καρτούλα Project Soma που λέει Thank You, η απόδειξη. Μία επιστολή η οποία ενημερώνει για το τι ακριβώς είναι αυτό. Είναι το Project Love. Αυτά τα Χριστούγεννα, το δείπνο αγάπης και το Project Soma σας προσκαλούν να μοιράσουμε μαζί λίγη ζεστασιά σε αυτούς που το έχουν ανάγκη. Το δείπνο αγάπης μέσα από το πρόγραμμα γίνει ζεστασιά. Κάθε χρόνο συλλέγει, αγοράζει και διανέμει κουβέρτες στους συνανθρώπους μας που δεν έχουν δική τους στέγη. Και αυτά τα Χριστούγεννα μαζί με το Project Soma θα πάνε ένα βήμα παραπάνω με την αγορά sleeping bag, ώστε να τους προσφέρουν λίγη παραπάνω προστασία και ζεστασιά. Ο στόχος ήταν να μοιράσουν 320 sleeping bag όσοι είναι και οι άστεγοι του κέντρου της Αθήνας. Και αυτό έγινε, είδατε, σας είχα πει για τις προάλλες μέσα σε λίγες ώρες και πραγματικά μπράβο. Είναι με την αγορά αξίας 18 ευρώ, συνεισφέρεται στην αγορά του sleeping bag. Τόσο έκανε και ήταν όλο το ποσό πάει για αυτό το σκοπό. Κανένας δεν βγάζει φράγκο από αυτό και πραγματικά είναι άξιο θαυμασμού τέτοιες ενέργειες και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ που πρόλαβα αυτή τη μάσκα, γιατί όχι απλά αξίζει τα 18 ευρώ για τον συνάνθρωπο που θα του παρέχει τη ζεστασιά που χρειάζεται σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της ζωής του, αλλά και θα σας δείξω και το προϊόν και θα δείτε ότι πραγματικά τα αξίζει τα 18 ευρώ. Να βάλω το κοκαλάκι μου, γιατί μου πέφτει με στη μούρη φράντζα. Τελικά εγώ το κατέκρινα αυτό το κοκαλάκι, αλλά κάνει δουλειά. Λοιπόν, ήρθε σε αυτήν την ωραία συσκευασία, λέγω την άνοιξα, δεν άντεχα. Είχε μια ωραία μαύρη κορδέλα σατέν. Ωραίο χαρτάκι και αυτοκόλλητο. Εδώ έχει μία καρτούλα η οποία γράφει ότι σε μια χρονιά που χρειάστηκε να μείνουμε όλοι σπίτι μας για να προστατευτούμε, η σκέψη μας ήταν σε όσους δυστυχώς δεν έχουν ένα μέρος για να μείνουν και με αυτή τη μάσκα χαρίζουμε παρέα ένα sleeping bag σε έναν άστεγο συμπολίτη μας που το έχει μεγάλη ανάγκη. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αθηνά Μέρη. Και μάλιστα το Αθηνά Μέρη είναι με κανονικά γράμματα, που σημαίνει ότι ίσως τα έχουν γράψει οι ίδιες και έχουν εκτυπωθεί οι κάρτες. Έρχεται λοιπόν αυτό εδώ το υπέροχο βελούδινο πουγκάκι που πραγματικά έχει ένα print πάνω εξαιρετικό. Έχει το καρτελάκι εδώ. Γενικά πάρα πολύ περιποιημένη δουλειά. Είναι λοιπόν ένα πουγκάκι το οποίο βάζεις μέσα τις μάσκες σου και πραγματικά είναι τέλειο, γιατί έχω ένα τεράστιο μες στην τσάντα, οπότε τώρα θα το αλλάξω. Και έχει μέσα την μάσκα, η οποία εδώ είναι βελούδο και από μέσα είναι 100% βομβακερί. Είναι η μάσκα νίτζα που λέμε, δηλαδή αυτό το στυλ που είναι το πιο βολικό για να μπορείς να αναπνεύσεις. Και εδώ έχει το λαστιχάκι και έχει και αυτό εδώ που αυξομοιώνεις ανάλογα με την απόσταση που έχεις. Εξαιρετικό. Και μαζί έρχεται και αυτή η αλυσιδίτσα, που επάνω έχει μία καρδούλα, βλέπετε, από το Project Love, φαίνεται. Μία καρδούλα και από εδώ έχει ένα στεράκι. Και το στεράκι. Το οποίο τι γίνεται, μπαίνει οποιαδήποτε μάσκα, όχι μόνο αυτή, την πιάνεις. Έχει σαν αυτά τα κουμπώματα που έχουν τα κολλιεδάκια. Και ουσιαστικά τη φοράς και όποτε χρειάζεται να τη φορέσεις, τη φοράς και έχεις και μια ωραία λυσίδα που μπορείς να τη βγάλεις και να κρέμεται κάτω χωρίς να φοβάσαι ότι θα κουμπίσει κάπου και θα μολυνθεί. Υπέροχη δουλειά, μπράβο στα κορίτσια, μπράβο στην κίνησή τους και στην ενέργεια. Έμεινα απόλυτα ευχαριστημένη και από την ταχύτητα παράδοσης σε τέτοιους καιρούς που γίνεται πανικός, αλλά και πόσο μάλλον ότι βοήθησα έναν συνάνθρωπό μου να κοιμάται λίγο πιο ζεστά σε αυτές τις κρύες νύχτες.
Θα τα πλύνω αυτά για να τα έχω έτοιμα και αποστηρωμένα. Και πολύ ωραίο το πουγκάκι για να βάζω και τις άλλες μάσκες μου μέσα. Είναι φανταστικό, φανταστικό, φανταστικό. Αυτά προς το παρόν. Θα σας κλείσω. Οι άλλοι κοιμούνται ακόμα. Ο Γιάννης και αυτό σηκώθηκε 6 ώρα σήμερα χωρίς λόγο και τώρα τον ξαναπήρε ο ύπνος. Τώρα θα αρχίσει να με καταλαβαίνει τι περνάω κάθε μέρα. Και σήμερα θα πάμε στον μπαμπά μου για φαγητό. Θα πάμε να πούμε μετά και τα κάλαντα εδώ στις γιαγιάδες θείους της πολυκατοικίας. Και κάπως έτσι θα είναι το τελευταίο vlog μας για φέτος. Έτοιμοι! Πάμε στο μπαμπά μου να φάμε για μεσημέρι. Πάμε να πάρουμε κανένα γλυκάκι να τους κεράσουμε για τη γιορτή της Αναστασίας εχθές. Οπότε φύγαμε, γιατί πεινάω. Να πούμε χρόνια πολλά στα παιδιά για να μην ξεχαστείς μετά και να δεν τους πεις. Να πούμε χρόνια πολλά, ναι. Γιατί τους το έχεις τάξει. Ναι, ναι, να πούμε χρόνια πολλά, να είστε καλά, να περάσετε όμορφα. Με υγεία. Με ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπάνε. Και μέχρι εμείς. 9 άτομα. Χρόνια πολλά, για να μην κάνουμε παιδιά. Διασπορά του ιού. Για πες, Αναστασία. Χρόνια πολλά, παιδιά. Χρόνια πολλά, με υγεία, καλές γιορτές και ό,τι επιθυμείτε. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Αρχοντικό. Χριστός γεννάτε σήμερα. Ένβι, Εν Βιθλέμ την πόλη, ουρανία γαλλοντές. Χαίρε, χαίρε η φύση όλη, εν το σπηλαίον τίκτετε. Εν φάτνη των αλόγων, ο βασιλεύς των ουρανών. Και ποιητή στον όλο και του χρόνου! Λακί, Λακί. Μυρίζει τον Τζάρλι τώρα, ναι. Λακί. Καλέ, ποιος είναι. Μυρίζει, δεν βλέπεις, κοίτα. Μαζεύεις. Ναι, μην τη σηκώνεις τη σακούλα. Για να δω τι μου μάζεψες. Μπράβο, παιδί μου. Μπράβο εδώ. Τέλεια. Γεμάτες είναι. Γεμάτες. Κόβουν πορτοκάλια για μένα. Τέλεια. Γυρίσαμε, έκανα και το πανάκι μου και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε τόσες πολλές μέρες σε re back to back. Να περάσετε τέλεια τις γιορτές, να έχετε έτσι καλά Χριστούγεννα, όμορφη πρωτοχρονιά, μια καινούργια χρονιά χωρίς αυτόν τον ιό Παναγία μου, να έρθουμε στην κανονικότητά μας. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι μας και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο. Καλή χρονιά, καλές γιορτές, γεμάτες υγεία και αγάπη. Φιλάκια πολλά!